Να ξεκινήσω λίγο, επειδή ακούσατε τον κύριο Βασιλάκη, θα ξεκινήσω με τον κύριο Πάσχο, που είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Αποσταγμάτων και Νεοπνευματοδών Ποτών, Operational Director της Pernod Ricard. Και θέλω, κύριε Πάσχο, να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί το πρόβλημα της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στον κλάδο σας. Και αν μπορείτε να μας δώσετε και μία εικόνα των επιπτώσεων από τα ποτά, όχι βεβαίως ιατρική, αλλά σίγουρα ιατρική σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Πείτε μας τον τρόπο με τον οποίο θα μαζέψει το κράτος περισσότερα έσοδα και προσέξτε να μην δώσετε πρόσθετες ιδέες στο να βάλουν και άλλο φόρο στα ποτά, γιατί δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αλκοολούχων Ποτών και Αποσταγμάτων στη σημερινή ημερίδα ευχαριστεί πολύ το ΣΕΒ και τη Διάνωση για την πρόσκληση και ταυτόχρονα θα ήθελα να ξεκινήσω ότι η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή έχει βρει πρόσφορο έδαφος στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών, κύριε Παπαδημητρίου, βρίσκεται σε κρίση λαθρεμπορίου και σε κρίση υπερφορολόγησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Από το 2009 μέχρι το 2014 η προστιθέμενη αξία του κλάδου μειώθηκε κατά 1,2 δις σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών. Μειώθηκαν δραστικά οι θέσεις εργασίας. 27.000 εργασίες συμπολίτες μας χάσαν τις δουλειές τους και ταυτόχρονα λόγω της υπερφορολόγησης δημιουργήθηκε μια μεγάλη τάση προς το λαθρεμπόριο. Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το 1 τρίτο της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στη χώρα μας κάθε χρόνο είναι προϊόν λαθρεμπορίας. Μόνο από αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, το ελληνικό κράτος χάνει ετησίως 130 εκατομμύρια από φόρους, ειδικότερα ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Και αν προσθέσουμε στα αλκοολούχα ποτά και τα παρανόμως διακινούμενα χύμα αποστάγματα σε παρένθεση τσίπουρο, αυτό αγγίζει τα 300 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό, είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο και δημιουργεί πολύ μεγάλο θέμα στην αγορά και στον αθέμενο τον ανταγωνισμό ταυτόχρονα. Θα σας πω μερικά άλλα νούμερα, θα πούμε λίγο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβετε όλοι τι έχει γίνει το 2016 σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών που εισπράχθηκε από το ελληνικό κράτος για το 2016 ήταν 281 εκατομμύρια ευρώ έναντι 289 εκατομμυρίων ευρώ που εισέπραξε το 2009 ενώ αύξησε το συντελεστή φορολόγηση κατά 125%. Αυτό σημαίνει ότι με τους παίρνοντους φόρους εισπράττουμε λιγότερα. Οι νόμιμες επιχειρήσεις πια είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, τηρώντας την νομιμότητα και τελειώνοντας, για να μην τρώω και το χρόνο σας κύριε Παπαδημητρίου, μόνο για το 2016 που είστε και δημοσιογράφος και τα βλέπετε και από εκεί τα έχουμε συλλέξει και εμείς, 100.000 φιάλες αλκοόλουχων ποτών από τις διοκτικές αρχές πιάστηκαν, 30.000 λίτρα θηλυκής αλκοόλης κατασχέθηκαν, 300.000 λίτρα παράνομων και λαθρέων αποσταγμάτων κατασχέθηκαν, 20.000 λίτρα ούζου κατασχέθηκαν. Όλα αυτά, οι διαφυγόντες φόροι και στην αλυσίδα, σημειώνουν μια απώλεια 7 εκατομμυρίων μόνο από αυτά που συνέλαβαν οι διοκτικές αρχές. Για να κλείσω με αυτήν την ερώτηση που μου κάνατε, το θέμα της υπερφορολόγησης αποτελεί πια για τον κλάδο αλκοολούχων ποτών ένα lose-lose case. Κύριε Πάσχο, να κλείσουμε λίγο το θέμα που ανοίξατε, διότι όπως είδατε ότι θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ποτά, δεν το πήρατε σήμερα, μια άλλη μέρα ελπίζω. Θέλω να μου πείτε όμως σε ποιο βαθμό, και αν μας δώσετε και μερικά στοιχεία όπως είχατε την καλοσύνη να το κάνετε και πριν, αυτά τα ζητήματα που θίξατε αφορούν σε αθέμητο ανταγωνισμό και τι ο κλάδος σας θα μπορούσε να συνεισφέρει αν μπορούσαμε να εξαλείψουμε ως διαμαγεία σε αυτό του είδους τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω για αυτό το θέμα. Από ό,τι είπα και πριν, ο κλάδος έχει μειωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια 50% το αποτύπωμα του κλάδου. Πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν. Οι επιχειρήσεις σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου, πρέπει να κινηθούν σε τρεις άξονες. Σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό ασφιχτικό περιβάλλον υποτοπίες. Δεύτερον, με υπερφορολόγηση που το είπαμε πριν. Δεν θέλω να επαναληφθεί, αλλά θα επανέλθω σε κάτι που είναι ενδιαφέρον. Τρίτον, σε μη διαθέσιμο πια μεγάλο οικογενειακό εισόδημα.
Και τέταρτον, σε αθέμητο ανταγωνισμό λόγω λαθρεμπορίου. Και θα επανέλθω. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση, απλώ για να ξέρουμε όλοι, η Ελλάδα στον ειδικό φόρο κατανάλωση αλκοολούχων κατέχει πολλέ πρωτιέ. Δεν είναι για πολύ καλέ πρωτιέ, βέβαια, σαν πρωτιέ, αλλά είναι πρωτιέ. Πρώτη στον ειδικό φόρο κατανάλωση, όχι μόνο στα κράτη-μέλη των 26, αλλά στη διευρωμένη Ευρώπη των 42, πρώτη στον ειδικό φόρο κατανάλωση σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη τη Ευρώπη. Δεύτερη πρωτιά. Πρώτος ειδικός φόρος κατανάλωσης στις ίδιες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον. Παράδειγμα, Βουλγαρία, 5 φορές λιγότερο φόρο από την Ελλάδα. Ρουμανία, 2,5 φορές λιγότερο από την Ελλάδα. Ιταλία, μισό φόρο από την Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν και ο τουρισμός παίζει κάποιο ρόλο εκεί, διότι τελικά ο φόρος που έχουμε βάλει δεν είναι ανταγωνιστικός ούτε με τις τουριστικές περιοχές. Σε απόλυτα νούμερα, 42, νούμερο 6. Και αν δείτε από πάνω, είναι 2-3 χώρες που διαχρονικά είχαν ψηλούς φόρους, που είναι η Σκανδιναβία. Και για να κλείσω με το θέμα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, που δεν ευνοούν καθόλου το περιβάλλον που ζούμε, θα σας πω για κάτι άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον και σαν καταναλωτές, όχι μόνο σαν άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Το 65% οποιοδήποτε αλκοολούχου ποτού βλέπετε στο ράφι είναι φόρος. 11 ευρώ στο λίτρο είναι οι φόροι ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις να ζήσουμε το υπόλοιπο, οι ποινές και οι νόμιμες. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μια σφικτική κατάσταση και κάνει τους παρανομούντες, τους παραβάτες, τους φοροδιφυγάδες και τους λαθρέμπορους πάρα πολύ ελκυστικό προϊόν το αλκοολούχο ποτό. Εκεί έχουμε κατάληξη λοιπόν. Μάλιστα. Να χάνουμε από το λαθρεμπόριο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εκεί το κερασάκι στην τούρτα στον αθεμικό ανταγωνισμό. Η παραγωγή χυματσίπουρου. Έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα με παραγωγή χυματσίπουρου. 5 εκατομμύρια δηλώνουν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, 24 εκατομμύρια λίτρα κινούνται παράνομα. Έχει γίνει όχημα λαθρέου αλκοόλ. Παράγονται προϊόντα τα οποία δεν είναι τυποποιημένα και δίνονται στους καταναλωτές. Είτε πλασάρονται σαν παραδοσιακά και με τι φόρο. 5,1 το τσίπουρο, το εμφιαλωμένο, το τυποποιημένο από τον νόμο παραγωγό, 59 σέντ στο χήμα. Αυτό αν είναι αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Παπαδημητρίου.